Ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, να πάμε στους σημερινούς καλεσμένους της εκπομπής και να καλημερίσω τον κύριο Θανάση Μπαλή, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τον κύριο Ανδρέα Κουτσούμπα, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και την κυρία Μαρία Κοτάκη, στέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και υπεύθυνη στον τομέα γυναικών, δημοσίων σχέσεων, θα μας τα πείτε εσείς. Δημόσιες σχέσεις και στην επικοινωνία. Και στην επικοινωνία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μπαθαρή. Επομένως, έχω να συζητήσουμε και πολλά και για την επικοινωνιακή πολιτική Βεβαίως. Που ακολουθεί το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, γιατί δέχτηκε κάποιες επικρίσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κύριε Μπαλή, να ξεκινήσω από εσάς. Πώς είδατε τα χθεσινά? Πώς πήγαμε κατά τη δική σας άποψη στις Βρυξέλλες? Πετύχαμε αυτά που θέλαμε? Πιστεύω ότι πετύχαμε το εξής. Ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με την ελληνική οικονομία, με την επίθεση που δεχόταν η ελληνική οικονομία από τις διεθνείς χρηματαγορές, κατόρθωσε η ελληνική κυβέρνηση να το κάνει ευρωπαϊκό. Αυτό είναι η επιτυχία. Το δεύτερο είναι η συμφωνία που επιτέχθη χθες της στήριξης πλέον των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα είναι μια χαρά και ότι πλέον λύσαμε το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, αφού κατορθώσαμε να σταθεροποιήσουμε πλέον τα επιτόκια του δανεισμού, θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να αρχίσουμε δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να έρθει η οικονομία στο σημείο μηδέν, για να λέμε. Να καταναλώνουμε όσα παράγουμε, τουλάχιστον. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε με αρνητικό πρόσημο. Πώς θα γίνει αυτό? Θέλει δουλειά. Πολύ δουλειά. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Προς ποια κατεύθυνση? Με θυσίες από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Θυσίες. Γιατί σε προηγούμενες συζητήσεις. Για τους έχοντες, κύρια και τους κατέχοντες. Ναι, αλλά σε προηγούμενες συζητήσεις, κύριε Μπαλή μου, ήσασταν κάπως αρνητικός στα μέτρα που ελήφθησαν πρόσφατα. Και είμαι. Και είστε. Και είμαι. Πώς θα βγούμε από το οικονομικό τέλμα, αν π.χ. δεν περικοπούν οι σπατάλες στο δημόσιο τομέα? Δηλαδή, θέλετε να κυκλοφορεί ακόμη ο κύριος Μπάμπης, να πηγαίνει στα διόδια, να παίρνει τα χαρτάκια, να τα πηγαίνει στους διευθυντές του. Για να καταχωρούν εκτός έδρας. Αυτά τα απίστευτα δηλαδή δεν γίνονται πουθενά. Κοιτάξτε, μην πιάνουμε τώρα τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης είναι κάτι το οποίο είναι η πονηριά κάποιων ανθρώπων. Ναι, αλλά είναι άκρως ανησυχητικό γιατί είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι από αυτά που διαδραματίζονται στο δημόσιο τομέα. Μπράβο, εκεί θα και αφορά πάρα πολύ. Τι γίνεται στον χώρο της υγείας, στο Μπορούμε φάρμακο. Να φανταστούμε τι γίνεται στο σύνολο δηλαδή. Τι γίνεται στον χώρο της υγείας, στο φάρμακο, τι γίνεται στον χώρο των ΔΕΚΟ, στις προμήθειες. Στις προμήθειες των ΔΕΚΟ. Όλα αυτά στις προμήθειες του δημοσίου. Δεν πρέπει εκεί να μπουν σε ένα σωστό δρόμο. Εκεί ξέρετε πόσοι μπάμπηδες υπάρχουν. Εμένα το λέτε. Ξέρετε. Εγώ εκεί φωνάζω και χρόνια για τον ΟΣΕ. Αυτή τη στιγμή οφείλει 10 δισεκατομμύρια. Το αντιλαμβάνεστε? Το αντιλαμβάνομαι. Αν με την Ολυμπιακή δίναμε 1 εκατομμύριο την για ημέρα. Για να θυμηθούμε και δεν με ξέρω αν γίνεται. Με τον ΟΣΕ δίνουμε και ακόμα 3 εκατομμύρια την ημέρα, ευρώ 3. Για να θυμηθούμε και δεν ξέρω αν γίνεται και ακόμα. Δεν ξέρω αν γίνεται και ακόμα γιατί είναι δύσκολο. Πλέον αυτή η λερναία ύδρα που έχει μπει στο δημόσιο τομέα και τον έμετε να αποκεφαλιστεί με τη μία. Όχι, σας το λέω, γιατί είδα πολλά ιστορικά στελέχη όπως και εσείς που ασχολείστε με τοπική αυτοδιοίκηση, με την ομαρχία κτλ. Πολλά ιστορικά στελέχη και εναντιώθηκαν στις κινήσεις του κυρίου Παπακωνσταντίνου και του κυρίου Παπανδρέου στο να λάβει κάποια σοβαρά μέτρα. Θέλει ακόμα σοβαρότερα. Θέλει πολύ πιο σκληρά μέτρα. Πολύ σκληρά. Αλλά βέβαια όχι από τη μία πλευρά μόνο. Όχι από την άλλη. Ξέρετε πόσοι μπάμπηδες υπάρχουν. Επειδή μου αναφερθήκατε στον ΟΣΕ, θα σας θυμίσω το εξής. Όχι, εσείς αναφερθήκατε και εγώ συμπλήρωσα. Ναι. Το οποίο ποιο είναι? Αν θα σας θυμίσω το εξής. Ότι έφευγε σειρμός με δύο βαγόνια, τα οποία ήταν ναυλωμένα από τον ΟΣΕ, από ιδιώτες και πληρώναν στον ΟΣΕ, και άλλα 40, τα οποία δεν γνώριζε κανείς από ποιον είχαν ναυλωθεί, σε ποιον πηγαίναν τα χρήματα και τι κουβαλούσαν. Το ξέρετε ότι και αυτό που αν θα πω τώρα. Αν αυτά τα πράγματα δεν σταματήσουν, ναι, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Σωστό, μα αυτό που θα πω τώρα έχει γραφεί, έχει γίνει ρεπορτάζ σε μεγάλη κυκλοφορία σε ελληνικές εφημερίδες. Εγκυρότατες. Κάποια πρωινά σηκώνονταν οι αρμόδιοι να πάνε να βρουν κάποια βαγόνια για να τα συμπεριλάβουν στην αμαξοστοιχεία, για να πάνε σε δρομολόγια κτλ. Έψαχναν τα βαγόνια και δεν τα έβρισκαν. Πραγματοποίησαν κάποιους ελέγχους και διαπίστωσαν ότι τα είχαν πουλήσει κάποιοι. Το διανοείστε αυτό που σας λέω?
Πούλησαν τα βαγόνια. Τα εκποίησαν, κύριε Μπαλή μου. Τα γνωρίζω αυτά. Τα γνωρίζω. Τι άλλο δηλαδή. Και δεν είναι μόνο ο ΣΕ. Δεν είναι. Είναι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Και αν θα πάμε και στον στενότερο δημόσιο τομέα, είναι ακόμα χειρότερα. Αν θα πούμε στην υγεία, αν θα πούμε στον χώρο των προμηθειών του δημόσιου τομέα, εκεί θα είναι να φρίξει κανείς. Εκεί θα είναι. Αυτά πρέπει να χτυπηθούν. Ταυτόχρονα, βέβαια, θα πρέπει να βάλουν στο χέρι, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, μάλλον, και οι έχοντες και οι κατέχοντες. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, και εγώ έχω, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και τις αναστολές μου ως προς την επιτυχία τη χθεσινή. Καλά πήγαμε, αλλά μην αυτή η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης μην εξανεμιστεί στο δρόμο, όπως έγινε με το δάνειο που πήραμε τα δύο εκατομμύρια χρυσά τάλιρα την εποχή, φράγκα την εποχή της απελευθέρωσης και ήρθαν 500.000 στην Ελλάδα. Ναι, τα έτρωγαν. Επειδή έχουμε στο δρόμο, ως λαός, έχουμε στήσει στο δρόμο μηχανισμούς που κατά καιρούς ροκανίζουν και έρχεται εδώ, σταγόνες έρχονται. Λοιπόν, μία αναδελία. Άρα πρέπει εδώ πρέπει όλοι μαζί, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο Έλληνας πολίτης, να μην είναι στην καφετέρια και να λέει, όχ αδελφέ, ο Έλληνας πλέον πρέπει να είναι συνεχής, να εποπτεύει συνέχεια το τι γίνεται με την κοινωνία. Κύριε Δεν Κουτσούμπα. Μπορεί να τον ληστεύουν οι επιτίδιοι καθημερινά. Κύριε Κουτσούμπα, εσείς τι λέτε και για χθες. Πριν πω στο κύριο θέμα, νομίζω που μας απασχολεί είναι τα χθεσινά γεγονότα στις Βρυξέλλες, επιτρέψατε μου να κάνω δύο παρατηρήσεις σε αυτά που είπε ο συνομιλητής, ο κ. Μπαλής. Πρώτον, μου θυμίζει λίγο για να χαλαρώσω τη συζήτηση, είπε δουλειά. Μου θυμίζει το σύνθημα όταν εξελέγει ο κ. Σέβερτ, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Το κεντρικό σύνθημα τότε της Νέας Δημοκρατίας ήταν ώρα για δουλειά. Καταψηφίστηκε. Χαίρομαι, ώρα για δουλειά. Το λέγαμε εμείς από χρόνια ότι στην Ελλάδα πρέπει να δουλέψουμε, να μάθουμε να δουλεύουμε, αλλά μας καταψήφισε ο ελληνικός λαός γιατί είπαμε να δουλέψουν. Το δεύτερο που έχω να πω είναι σχετικά με τη διόγκωση του δημόσιου τομέα, που αν μιας και αναφέρθηκε αυτό, τώρα μέσα σε παρένθεση, γιατί άλλο είπαμε το κύριο ζήτημα. Αυτοί οι οποίοι διόγκωσαν το δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, νομίζω ότι έχουν και διεύθυνση και ονοματεπώνυμο από το 1980. Άρα έχουν ευθύνες, μπορεί ευθύνες οι διαχρονικές να είναι σε όλα τα κόμματα, αλλά το ΠΑΣΟΚ, για να απαντήσω αυτό, δεν έχει μια θητεία 6 μηνών, έχει 20 ετών και 6 μηνών για να απαντήσω όπως απάντησε προχθές σε μια εκπομπή ο κ. Λαζόπουλος, έτσι να χρησιμοποιήσω τη δική του φράση. Γιατί λέει, μας χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία, ότι λέει, μα 5 μήνες είμαστε στην κυβέρνηση. Δεν είστε 5 μήνες, κύριε 6 μήνες, ήσασταν 20 χρόνια και 6 μήνες, άρα έχετε το μερίδιο της ευθύνης, όχι που σας αναλογεί, το μεγαλύτερο που έφτασε εδώ η Ελλάδα. Πάμε λοιπόν στα χθεσινά. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε κανένα. Ένα λεπτό, κύριε Κουτσούμπα, ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Αλλά δεν έχουμε δει κανένα να έχει μπει μέσα. Είτε να είναι πράσινο, είτε γαλάζιο, είτε μοβ, είτε ρόζ, είτε οτιδήποτε. Κανέναν δεν έχουμε δει. Νομίζω. Γιατί? Το τοποθετείτε σε λάθος βάση το να λέμε ότι δεν έχουμε δει να μπει κανένας μέσα. Μην ξεχνάτε ότι από το 2004, όταν επανήλθε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, ότι τότε τα περισσότερα, ό,τι σκάνδαλα έγιναν, ότι βγήκαν στη φόρα. Ποτέ εμείς δεν αποκρύψαμε κάποιος κανένα. Κάποιος μπήκε μέσα, έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή κάποιος μέσα που έχει καταφράσει. Ότι κύριε Κουτσούμπα, σας τα έβγαλαν στη φόρα, δεν τα βγάλατε μόνοι σας. Όχι, κάνετε λάθος. Εμείς ποτέ δεν αποκρύψαμε. Ωραία. Κάποιοι από τους κουμπάρους μπήκαν για τα μάτια του κόσμου ένα διάστημα μέσα. Άλλοι μπήκαν, νομίζω η δικαιοσύνη εκτελεί το έργο που πρέπει να εκτελέσει. Υπάρχει μια διαδικασία. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί, όπως ξέρετε, ούτε η νομοθετική ούτε η εκτελεστική εξουσία να παρέμβει, έτσι, να παραβίασε του συντάγματος, να παρέμβει στη δικαστική. Από εκεί και πέρα, όχι, μην μου πείτε, εγώ δεν δέχομαι, έτσι έχω κάνει βουλευτής, δεν δέχομαι ότι ο κάθε υπουργός λέει, μη βάζετε, λέει στους δικαστές, μη βάζετε αυτόν ή τον άλλον φυλακή. Φεύγω από αυτό το ζήτημα για να πάμε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα αυτό που συζητάμε, τα χθεσινά γεγονότα της Βρυξέλλας. Επειδή σε αυτόν τον τόπο έχω μάθει να είμαστε με ψημίριο, να είμαστε γκρινιάριδες, θα ξεκινήσω με τη θετική παρατήρηση ότι ήταν μια εξέλιξη. Όχι, θα έλεγα τόσο θετική, αλλά δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε ούτε βεβαίως και να κλαίμε. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα ή πετύχαμε, θα έχουμε τη δυνατότητα δανεισμού ή πετύχαμε να δανειστούμε, αποτελεί αυτό έναν εθνικό στόχο που είχαμε βάλει. Ότι αποτελεί εθνική επιτυχία. Οπότε δηλαδή, και πρέπει να πανηγυρίζουμε ότι να θα μας δανείσουν ή ότι θα μας δώσουν λεφτά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό υπερβάλλουμε το να λέμε τέτοιες κουβέντες. Εμείς είχαμε μια σαφή θέση ότι πρέπει να υπάρξει η κοινοτική αλληλεγγύη. Ζούμε σε μια ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει, είμαστε Ευρωπαίοι πλέον. Τα κράτη, κακώς κάποιοι συνεταίροι μας,
ακολούθησαν αυτή την τακτική την οποία ακολούθησαν, πρέπει να αλληλοβοηθούνται. Δεν ήταν μόνο πρόβλημα της Ελλάδος, έτσι, για να μην το πείσουμε, ήταν στήριξη της Ευρώ. Ως πότε να μας βοηθούν, πέρα, όταν εμείς βλέπουν πλαστά στοιχεία συνεχώς και το 2-4. Επιτρέψατε και εσείς να το 2-7, ναι, αλλά ναι, όχι, όχι. Να κάνουμε διάλογο. Βεβαίως, θα κάνουμε διάλογο. Να τελειώσω το συλλογισμό μου. Μήπως στραβά οργανίζουμε εμείς και δεν είναι στραβός ο γυαλός. Δεν μπορούμε όμως, βεβαίως δεν μπορούμε να συνδεχόμαστε άλλο, δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι ήταν άκρο θετικό αυτό το οποίο να το παρουσιάσουμε ως επιτυχία στο εσωτερικό, να τα λύσαμε τα θέματα, διότι μπροστά είναι ο δρόμος, όταν μπαίνει ήδη μέσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως γνωρίζετε, το ακούσατε έτσι, ό,τι έχουμε ενημερωθεί αυτό το 12ωρο που πέρασε, ναι, έτσι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβαλε και με την σφραγίδα την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πόδι του στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι αρνητικό, μεγάλο αρνητικό σημείο. Θα το βάλει αν παραστεί ανάγκη, έτσι. Θα το βάλει μαζί με τον μηχανισμό στήριξης. Θα το βάλει. Τον βάλει.